Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε τώρα να συζητήσουμε πολιτικά, να δούμε πώς διαμορφώνεται η τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα, να κάνουμε την αποτίμηση της χθεσινής και προχθεσινής παρουσίας του Πρωθυπουργού στην πόλη μαζί μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη εκλογική περιφέρεια, ο κ. Στράτος Σιμόπουλος. Και είναι καλό να αρχίσουμε να λέμε και τις εκλογικές περιφέρειες, Σταύρο, γιατί σιγά σιγά μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Στην ουσία είχαμε την κήρυξή της αυτό το Σαββατοκύριακο. Την κήρυξε. Ο Πρωθυπουργός κήρυξε την έναρξη προεκλογικής περίοδου από το βήμα της ΔΕΘ. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω. Κ. Σιμόπουλε, καλησπέρα. Νομίζω καλησπέρα. Ναι, αν πούμε ότι τα διλήμματα τα πραγματικά μπαίνουν όταν έχουμε εκλογές. Τα διλήμματα που έβαλε με κύριο το Μητσοτάκης ή Τσίπρας σημαίνει ότι ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, άσχετα αν είναι μια άτυπη προεκλογική περίοδος και άσχετα αν συνεχίζει η Βουλή να δουλεύει και μάλιστα περιμένουμε και νομοσχέδια εξαιρετικά σημαντικά. Τα πολιτικά μηνύματα έτσι όπως, όπως τα έθεσε στην ουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της έκθεσης είναι συγκεκριμένα. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία και Πρόοδος ή ΣΥΡΙΖΑ και Συμφορά ή επειδή σε βλέπω δυσανασχετής κουμπάρε, ή προσπαθεί να δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι η πρώτη Κυριακή με την απλή αναλογική δεν πρέπει να υπάρχει χαλαρότητα στην ψήφο. Γιατί όπως είπε διαφορετικά, μπορεί ο κόσμος να επιλέξει τη Νέα Δημοκρατία ως πρώτο κόμμα, ναι, αλλά μαθηματικά όλα τα υπόλοιπα να σχηματίσουν κυβέρνηση. Τώρα αυτά τα διλήμματα θυμίζουν λίγο το καραμαλίσι τάγκς, αλλά έχουν αλλάξει εποχές, εγώ νομίζω. Να μας πει ο κ. Σιμόπουλος. Προσωπικά πιστεύω το δεύτερο από αυτό που είπε ο κ. Τσαλικίδης. Ουσιαστικά το μεγάλο δίλημα είναι πλέον αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή μια κυβέρνηση η οποία θα προέρχεται από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΙΝΑΛ, από το Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη και θα έχει ή τη στήριξη ή την ανοχή του ΚΚΕ. Φανταστείτε μια τέτοια κυβέρνηση να πρέπει να πάρει αποφάσεις ενώ ταυτόχρονα όσα πετύχαμε από το 19 έως σήμερα θα τεθούν υπό αμφισβήτηση. Ξέρουμε λοιπόν τι έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ με τον κύριο Τσίπρα Πρωθυπουργό από το 15 έως το 19. Δεν θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Ξέρουμε τη συμμετοχή του κυρίου Βαρουφάκη στην πρώτη διαπραγμάτευση μέχρι το καλοκαίρι του 2015, ναι. Για το ΚΙΝΑΛ θα έλεγα ότι το ΚΙΝΑΛ πατάει σε δύο βάρκες ή προσπαθούσε πριν να μπουν τα διλήμματα να πατήσει σε δύο βάρκες και το ΚΚΕ για να δώσει τη στήριξή του ή την ανοχή του, φαντάζομαι ότι θα βάλει συγκεκριμένα θέματα τα οποία αφορούν στη συνολική πολιτική της κυβέρνησης. Δηλαδή, μεταρρυθμίσεις στα πανεπιστήμια, το εργατικό δίκαιο, θέματα με τα οποία που αντιμετωπίζει το περιβάλλον. Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια κυβέρνηση και θεωρώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε κυρίως σε αυτούς που ψήφισαν για να μείνουμε στην Ευρώπη. Αυτούς τους μενοευρωπαίους, για να τους πω καλύτερα, που κάποιοι από αυτούς αυτοπροσδιορίζονται στο κέντρο. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, ψηφίζοντας κυρίως Πασόκ ΚΙΝΑΛ, έτσι όπως απέκοψε το ΚΙΝΑΛ ο κύριος Ανδρουλάκης κάθε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά ψηφίζουν Τσίπρα για πρωθυπουργό. Το θέλουν. Άρα στην ουσία το δίλημα, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ή μια κυβέρνηση που εργάζεται και κάνει λάθος ή μια λάθος κυβέρνηση. Καλά, ναι, αυτό δίλημα το έχω και σαν μότο αν θέλετε. Ναι, ναι. Γιατί η κυβέρνηση έχει κάνει λάθη. Λάθη τα οποία τα παραδέχτηκε και λάθη τα οποία μπορεί να μην τα παραδέχτηκε να είναι λάθη για τον καθένα από εμάς. Αλλά δεν είναι λάθος κυβέρνηση. Τη χώρα την οδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση. Η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν μια λάθος κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να πάμε πάλι σε λάθος κυβέρνηση. Νομίζω το μεγάλο διακύβευμα, κύριε Σιμόπουλε και Χρήστο, είναι το ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα το κύμα της ακρίβειας. Αυτό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της συντητικής πλειοψηφίας των ελληνικών οικοκυριών και επιχειρήσεων. Θα είναι, κύριε Ραϊλογλου, όμως το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Έτσι λένε μπορεί όλοι να περάσουμε ένα δύσκολο χειμώνα με μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τα περιμένουμε και να μην είναι το διακύβευμα αυτό το καλοκαίρι. Μπορεί και να είναι, γιατί πέρσι είχαμε τις φωτιές, φέτος δεν είχαμε πρόβλημα με τις φωτιές.
φάνηκε ότι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάστηκε μέσα σε ένα χρόνο περισσότερο. Είχαμε την πανδημία, δεν υπάρχει πανδημία. Είχαμε το μεταναστευτικό, το οποίο δεν είναι σε φάση όξυνσης όπως ήταν το 20, παραδείγματος χάρη, το Φεβρουάριο, ναι, τον Εύρο. Είναι περίεργη η πολιτική, αλλάζει πάρα πολύ γρήγορα. Ό,τι δεν φέρνει ο χρόνος, τα φέρνει η ώρα. Και ό,τι δεν φέρνει η ώρα, τα φέρνει ο χρόνος. Βέβαια, μπορεί ναι, να έχετε δίκιο και το Μάιο πάλι να συζητούμε για τη διαχείριση της ακρίβειας. Μάλλον η διαχείριση καθημερινότητας, θα έλεγα καλύτερα. Ναι, αυτό είναι γενικότερο όμως. Έτσι, είναι η διαχείριση. Σαφώς. Και τώρα μην μιλήσουμε για αυτά τα οποία πετύχαμε με το ηλεκτρονικό κράτος, το οποίο βέβαια κυρίως αφορά τις υπηρεσίες προς τον πολίτη. Πρέπει αυτό να γίνει και καθεστώς όσον αφορά τον τρόπο με το οποίο λειτουργούν και διοικούνται και οι δημόσιες υπηρεσίες. Έτσι. Πετύχατε, δεν λέω, αλλά με συγχωρείτε, 3 ώρες συνέντευξη τύπου την Κυριακή, 1,5 ώρα ομιλία του Σαββάτου. Και όπως είπε ο Γιάννης Χατζηδοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ούτε κουβέντα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σε πάρα πολλά από τα μέτρα υπήρχαν μέσα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Mm. Η μόνιμη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3% είναι θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εργοδοτών. Αυτό το οποίο αφορά το τέλος επιτιδεύματος, που ουσιαστικά ξεκίνησε μια διαδικασία υπό όρους μείωσης. Και αυτό αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Διάφορα μέτρα τα οποία αφορούν την κοινωνία αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτά τα 5 δις, τα οποία θα πάνε στους περισσότερο ευάλωτους, βέβαια με μια αυξημένη περίμετρο, δεν θα μείνουν στα σιρτάρια. Θα πάνε στην αγορά. Και κυρίως μέσα από την αγορά λειτουργούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. 5 δις... τους επόμενους 4-5 μήνες στην αγορά θα πάνε αυτά. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, Σταύρο, οπότε η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα θα υποστηριχθεί, αν όχι με ευθείες πολιτικές, δια της πλαγίας. Αυτό στην ουσία μας λέει ο κύριος Σιμόπουλος. Κύριε Σιμόπουλε, βέβαια έχει καταργήσει η κυβέρνηση και εγώ λέω το έχουμε γιατί τη στηρίζω και την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι, κάτι που ήταν εξαιρετικά σημαντικό. Βέβαια, μέτρο. Θα μου πείτε, όπως και το ΦΠΑ που καταργήθηκε ή αυτό που έγινε με τις γονικές παροχές, ήταν last year που λέμε. Τα βάλαμε τώρα στη τσέπη, έτσι, σε εισαγωγικά. Πάμε παρακάτω. Το καταλαβαίνω κι αυτό. Ξάφνιασε πάντως πολύ κόσμο η κάθετη απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ότι για τον εκλογικό νόμο. Δεν τον αλλάζω, δεν θα γίνω κολοτούμπας, είπε. Και λένε πολλοί. Γιατί λοιπόν να μην αλλαχθεί ο εκλογικός νόμος, προκειμένου η χώρα να έχει μια ισχυρή αυτοδύναμη κυβέρνηση, ακόμα και αν χαμηλώσει ο πύχης της αυτοδυναμίας, ποντάρει στη θεσμικότητα ο Πρωθυπουργός? Το Σάββατο το μεσημέρι η ώρα 9:30 έδωσα συνέντευξη στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο. Να. Και με ρώτησαν, σαν να είναι περίπου σίγουροι, ότι θα γίνει αλλαγή του εκλογικού νόμου και μου είπαν τι πιστεύω. Και απάντησα ότι πιστεύω ότι δεν θα κάνει αλλαγή του εκλογικού νόμου ο Πρωθυπουργός. Και δεν θα τον κάνει, ναι, γιατί έχει μια απίστευτη θεσμικότητα στις κινήσεις του. Αυτό το οποίο λέει και είπε, δεν μπορεί να έχει φέρει πριν 3 χρόνια έναν εκλογικό νόμο και να τον αλλάξει τώρα λίγους μήνες πριν τις εκλογές. Επίσης όμως συνδυάζει αυτό το οποίο σας λέω και με το δίλημα το οποίο θέτει. Προσέξτε, είναι κρίσιμες οι πρώτες εκλογές. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία δεν είναι εξαιρετικά δυνατή στις πρώτες εκλογές ώστε να μπορέσει να κατακτήσει την αυτοδυναμία στις δεύτερες, κινδυνεύεται, το λέει, δημοκρατικό δικαίωμα του καθένα είναι στους πολίτες, να έχουμε την τερατογένεση που θα προκύψει μέσα από τα 4-7 κόμματα. Αυτό λέει ουσιαστικά. Δεν αλλάζω τον εκλογικό νόμο, αλλά προσέξτε, στις πρώτες εκλογές πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι δυνατή. Μπορεί να μην είναι αυτοδύναμη, να είναι δυνατή. Άρα δεν υπάρχει θέμα χαλαρής ψήφου. Και αυτό το λέει και προς εμάς. Έτσι, κυρίως προς τα στελέχη, οι βουλευτές ούτως ή άλλως, εκτός από τον αγώνα που δίνουν για την παράταξη στις εκλογές, το δίνουν και για τον εαυτό τους. Άρα λοιπόν περισσότερο προς την υπόλοιπη Νέα Δημοκρατία, όχι προς τους βουλευτές, μην είστε χαλαροί. Μην είστε χαλαροί, αλλά δεν σας βάζει και σε κανένα υπουργείο. Προχωράει να επιλέγει να προχωρήσει με τεχνοκράτες.
είναι εξοκοινοβουλευτικούς. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό. Έχει ένα μείγμα τεχνοκρατών και πολιτικών. Και μάλιστα στον τελευταίο ανασχηματισμό, από την κυβέρνηση αποχώρησαν κάποιοι τεχνοκράτες και μπήκανε βουλευτές. Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα πράγματι. Τι να κάνουν τώρα, να κάνει 7 μήνες πριν από τις εκλογές έναν ανασχηματισμό όπου θα λέει για να δω, η Θεσσαλονίκη πρέπει να έχει στα παραγωγικά υπουργεία έναν υπουργό, να βάλω το ΤΑΔΕ. Πρέπει να έχει έναν υπουργό η Θράκη, δεν έχει, να βάλω το ΤΑΔΕ. Αλλά αυτό θα είναι καθαρά επικοινωνιακό. Δεν θα μπορέσει κανείς από εμάς να παράγει έργο άσχετα αν το θέλαμε. Δεν υπάρχει βουλευτής που δεν είναι στην κυβέρνηση που να μην θέλει να μπει στην κυβέρνηση. Κύριε Σιμόπουλε, ερωτήθη από το Newsit, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Πρωθυπουργός, αν και κατά πόσο θα ήταν εφικτή μια συνεργασία με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καταρχάς ερωτήθηκε για την ακρίβεια πόσο κοντά είναι με τον κύριο Βελόπουλο, είπε καθόλου. Αυτό το κρατάμε. Στη συνέχεια όμως δεν τον άκουσα να το αποκλεί. Εντάξει, δεν είμαστε κοντά, δεν σημαίνει ότι σε κάποια φάση δεν μπορούμε να τα βρούμε για το εθνικό συμφέρον. Και επειδή ο Κυριάκος Βελόπουλος, και το να μην κρυβόμαστε, ειδικά από τη Λάρισα και πάνω, έχει μια πολύ αξιοσημείωτη δυναμική. Αποκλείεται κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του. Τι κατά τι εισπράξατε εσείς? Προσωπικά εγώ δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτε. Εκείνο το οποίο λέω πάντα είναι ότι η εκλογική δυναμική είναι αμήλικτη. Οι πολίτες με την ψήφο τους θα επιλέξουν και θα δείξουν προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Υπάρχει κατεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι αυτοδύναμη. Μπορεί να γίνουν τρίτες εκλογές, δεν ξέρω. Μπορεί και όχι. Αλλά δεν μπορούμε να προδικάζουμε οτιδήποτε πριν να δούμε τον εκλογικό χάρτη, τουλάχιστον μετά τις δεύτερες εκλογές. Άρα λοιπόν εγώ δεν λέω όχι εκ προημίου και μάλιστα δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα διαπραγματευτώ μια τέτοια περίπτωση. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε όλοι μας ότι δεν μπορούμε να παίξουμε τη χώρα στα ζάρια. Αυτό το λέει συνέχεια, αλλά αυτό είναι αφορά και την πρώτη εκλογή. Αυτό το λέει η Νέα Δημοκρατία. Δεν σημαίνει ότι η χώρα αυτό είναι στα ζάρια, λέει... άμα χάσει και... η Νέα Δημοκρατία. Ήταν από το 2015 είναι... μέχρι το 2019, ήταν στα ζάρια για τους περισσότερους πολίτες. Εντάξει, είναι και κάποιοι οι οποίοι θα ήθελαν να συνεχίσει μια τέτοια κυβέρνηση. Αυτό είναι δημοκρατία. Ναι, για τους περισσότερους μιλάμε. Ακριβώς. Το είπα και το πρωί στο Χρήστο Γιαννούλη στο ραδιόφωνο, όταν άρχισε να μου λέει περί κοινωνικής ευαισθησίας. Δεν είναι μονοπόλιο της αριστεράς η κοινωνική ευαισθησία. Για να μην ξεχάσουμε επίσης. Ούτε μονοπόλιο ότι... της Νέας Δημοκρατίας η δημοκρατικότητα των θεσμών και το ότι τα ζάρια ανήκουν. Δεν κατάλαβα. Αν οι πολίτες επιλέξουν ΣΥΡΙΖΑ, θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έγινε το καλοκαίρι του 2015 ήταν η χώρα στα ζάρια. Τελεία και παύλα. Πέχω και η χώρα στα ζάρια. Ακριβώς. Και σωθήκαμε επειδή έβαλε πλάτη η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Και να θυμίσουμε επίσης... Τώρα το ΠΑΣΟΚ τελείωσε πάντως, ναι, από συνεργασία. Και να θυμίσουμε τη μεγάλη συμβολή ώστε να μείνει η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καράβι να μην πέσει στα βράχια της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Έτσι ακριβώς. Ναι. Έτσι ακριβώς. Βέβαια, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, τώρα μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακαλάει να βγει αυτοδύναμη κυβέρνηση για να μην χρειαστεί να επιλέξει ανάμεσα στους δύο. Νομίζω ότι έχει κλείσει κάποια πόρτα συνεργασίας. Θα το δούμε. Δεν νομίζω να έχει κλείσει την πόρτα συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα τον παρακολουθούσατε, λέω. Όχι, με το ΣΥΡΙΖΑ, λέει. Με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω. Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Με τη Νέα Δημοκρατία, είναι ξεκάθαρο. Προφανώς, είναι ξεκάθαρο. Τώρα, να πάμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, κύριε Σιμόπουλε. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ κόσμο, 30 πλάς έργα τα οποία αλλάζουν τη Θεσσαλονίκη, ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός. Τα εξειδίκευσε συνέχεια ο υφυπουργός, ο αρμόδιος, ο κύριος Σταύρος Καλαφάτης. Επειδή ξέρω ότι έχετε μια ιδιαίτερη μέρημνα και αγωνία για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής από κάθε άποψη. Είστε ικανοποιημένος από τα έργα τα οποία εξαγγέλθηκαν για τη συγκεκριμένη αυτή περιοχή? Είμαι ευχαριστημένος πολύ από τη χωροθέτηση του ογκολογικού, του θεαγενείου δηλαδή, και μάλιστα η διαδικασία των αποκτηθεί από το Υπουργείο Υγείας, η έκταση προχωράει στο στρατόπεδο Καρατάσου. Αυτό πραγματικά είναι μία τομή την οποία καμία επόμενη κυβέρνηση δεν μπορεί να αναιρέσει. Το θεαγένειο θα μεταφερθεί στο Καρατάσου και εκεί θα έχουμε, ας το πω έτσι απλά, ένα πάρκο υγείας. Αυτό είναι μία πολύ πολύ μεγάλη θεσμική παρέμβαση.
Είμαι ευχαριστημένος από το ρυθμό με τον οποίο προχωρά η ανάπλαση του στρατοπέδου Παύλου Μελά. Mm-hmm. Δεν είμαι ευχαριστημένος τα τελευταία 3 χρόνια από την πρόοδο που έχει η επέκταση του μετρό δυτικά. Κατανοώ ότι υπήρχε μία προτεραιότητα για να ξεπεραστούν τα προβλήματα στην κεντρική γραμμή, αλλά από την άλλη θα ήθελα αυτή η συγκοινωνιακή μελέτη που ήταν απαραίτητη να έχει γίνει. Και δεν έχει γίνει. Ξέρω όμως ότι ο Πρωθυπουργός πιέζει το σύστημα όλο, το οδηγεί ώστε να πάμε γρήγορα και δυτικά. Εκεί δεν είμαι ευχαριστημένος. Μετρό το 23 θα έχει Θεσσαλονίκη στο τέλος του 23. Θα έχουμε. Νομίζω, δεν ξέρω αν θα είναι και λίγους μήνες μετά το 23, αλλά η ιστορία τελείωσε. Αν δείτε και η αντιπαράθεση έχει σταματήσει. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι αντιπαρατίθετο στο παρελθόν αρχίζουν και λένε και κατανοούν και με κορυφαία στελέχη αυτή της πλευράς ότι ο σταθμός μπορεί να είναι ένας πραγματικός σταθμός μουσείο που να έχει τις αρχαιότητες, να αναπαριστάμε πάρα πολλούς τρόπους πώς ήταν η Θεσσαλονίκη τότε. Βέβαια φοβάμαι ότι μπαίνουμε πάλι σε ένα διχασμό για το μετρό. Μπαίνουμε στο διχασμό αν οι αρχαιότητες οι οποίες αποκαλύφθηκαν σε όλους τους σταθμούς πρέπει να πάνε σε ένα σταθμό μετρό στο στρατόπεδο του Παύλου Μελά ή να μείνουν κάπου στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή είναι τρομακτικό. Στην πόλη αυτή ψάχνουμε ευκαιρία για να πολιτικοποιούμε θέματα τα οποία είναι τεχνοκρατικά και να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις. Μήπως δίνουμε πολύ σημασία στα λόγια ενός πρώην δημάρχου. Είσαι κάποιος που λείπει δημοσιότητα. Μήπως. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την αντιπαράθεση. Είναι κορυφαίος εκπρόσωπος αυτής της πλευράς, αλλά πριν από τον ίδιο, γιατί είναι. Πριν αυτή τη πλευρά, για το μετρό. Και θυμίζω όμως ότι λίγες εβδομάδες πριν βγήκε η εφημερίδα των συνταχτών με σαλόνι, δηλαδή καταλαβαίνουν οι ακροατές τι εννοώ σαλόνι και υποστήριξε αυτή την άποψη. Είναι μια άποψη που σιγά σιγά θα την υιοθετήσουν κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όχι οι βουλευτές, γιατί τότε θα έχουν πρόβλημα κυρίως δυτικά, αλλά να δείτε ότι θα βγουν και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία είναι σε κάποιες τεχνοκρατικές θέσεις, αρχαιολόγοι, ο Σύλλογος Αρχαιολόγων, ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, αλλά έχει μέσα και στελέχη ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε σε ένα διχασμό και νομίζω ότι από τώρα ετοιμάζεται ένα δίλημα για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Θα ερωτώνται οι υποψήφοι δήμαρχοι τι πιστεύουν για το θέμα αυτό. Μα συγγνώμη, ένα από τα μουσεία που θα γίνει στο πάρκο Παύλου Μελά, από τώρα δεν λέγαμε ότι θα γίνει για να φιλοξενήσει τις αρχαιότητες μέχρι να μεταφερθούν πάλι πίσω. Τώρα πέρασε από το ΚΑΣ η απόφαση. Ναι. Αυτό το οποίο λέει η πλευρά η άλλη, θα την έλεγα έτσι, είναι ότι επειδή αποκαλύφθηκαν μέσα στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να μείνουν στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα λένε ότι να βρούμε ένα χώρο μέσα στην έκθεση, κοντά στην έκθεση, να εκτεθούν στις σύραγγες του σιδηροδρομικού σταθμού. Λένε διάφορα. Αρκεί να μπει το δίλημα. Και εγώ απαντώ. Επίσης λένε ότι δεν θα μπορούν να πηγαίνουν σχολεία. Μα ο μεγαλύτερος μαθητικός πληθυσμός σήμερα στην πόλη είναι δυτικά. Είναι δυτικά. Επίσης αυτό το οποίο λέω, το στρατόπεδο Παύλου Μελά απέχει από το λιμάνι λιγότερο από ό,τι απέχει από την έκθεση. Και το τρίτο που λέω, και πού θα πάνε οι αρχαιότητες οι οποίες αποκαλύφθηκαν, παραδείγματος χάρη, στο Βότσι, όπου είναι το αμαξοστάσιο. Θα τα διεκδικήσει ο Δήμος Καλαμαριάς. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Κύριε Σιμόπουλε, βλέπουμε λίγο να πάμε και στα ελληνοτουρκικά. Βλέπουμε ότι έχει αφηνιάσει ο τουρκικός τύπος μετά το Νταϊλίκι Γιόκ, είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλάζουμε στρατηγική απέναντι στη Τουρκία. Είχαμε και σήμερα τη συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν, όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι αυτοί οι οποίοι απειλούν, προειδοποιούν που θα έρθουν νύχτα, εμείς τους περιμένουμε να έρθουν με το φως της ημέρας. Ναι, εννοεί με το φως της ημέρας ότι είμαστε ανοιχτοί σε κάποια συνάντηση. Αυτό εννοεί. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Το Ερντογάν Γιόκ
είναι, λέμε όχι ως Ελλάδα, ως Έλληνες, στις ανιστόρητες διεκδικήσεις, στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Τώρα το να γίνει συνάντηση, ας γίνει, αν και προσωπικά δεν βλέπω κανένα νόημα. Ήμουν όμως την Πέμπτη, αν δεν απατώμε, ή νομίζω Πέμπτη, στην συζήτηση που έγινε στα πλαίσια του φόρουμ και συμμετείχε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο Ολάν, ο οποίος βέβαια αφού αναφέρθηκε στα διεθνή για τα ελληνοτουρκικά ήταν όσο έπρεπε σοβαρός, αλλά εκεί μίλησε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο οποίος ζήτησε να ενεργοποιηθεί άμεσα αν χρειαστεί και ότι πρέπει να έχουμε στην πλευρά μας, δίπλα μας, τους Γάλλους. Και βλέπω ότι σήμερα πηγαίνει εκεί ο Πρωθυπουργός. Ανταποκρίθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι οι Γάλλοι ανταποκρίθηκαν και ότι γίνονται συζητήσεις οι οποίες προφανώς και δεν βγαίνουν στον αέρα. Κύριε... Η Ελλάδα είναι δυνατή διπλωματικά, πολιτικά, στρατιωτικά και οικονομικά. Το, ξανά επιμένω, το Ερντογάν γιοκ σημαίνει ότι λέμε όχι στις διεκδικήσεις σου. Δεν πρόκειται να κάτσουμε σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων με διεκδικήσεις εκτός του διεθνούς πλαισίου και του διεθνούς δικαίου. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση από μένα τουλάχιστον, Χρήστο. Μεγάλη συζήτηση για το θέμα, τώρα πάμε το ένα στο άλλο, αλλά ο χρόνος πάντα πιέζει, κύριε Σιμόπουλε, για το θέμα των ΓΔΑΠ. Μια μεγάλη αδικία σε βάρος της Θεσσαλονίκης, 15.000 παιδιά εκτός ΓΔΑΠ. Μεγάλη αδικημένη πάλι δυτική πλευρά της πόλης, μόνο στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου τα μισά παιδιά που πληρούσαν τα κριτήρια δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Συνολικά 85.000 παιδιά σε όλη την Ελλάδα. Προτίθεστε, μπορείτε να λάβετε κάποια πρωτοβουλία ώστε να αρθεί αυτή η αδικία? Ναι, θα το κάνω, γιατί και σε μένα έχει φτάσει μέσα από γονείς, μέσα από θεσμικούς παράγοντες στον χώρο το ΓΔΑΠ το πρόβλημα. Απλώς έχω συνηθίσει πρώτα να συζητώ με τα Υπουργεία για να βλέπω τι συμβαίνει από όλες τις πλευρές, μετά να επεξεργάζομαι λύσεις και να προτείνω λύσεις. Αυτό μπορώ να κάνω. Και μετά να πιέσω και δημόσια. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Είμαι κυβερνητικός βουλευτής, στηρίζω την κυβέρνησή μου, αλλά ταυτόχρονα την πιέζω σε θέματα για τα οποία πιστεύω ότι πρέπει να επέμβει άμεσα. Το θέμα των ΓΔΑΠ αυτή τη στιγμή υφίσταται και πρέπει να λυθεί άμεσα. Μάλιστα. Κύριε Σιμόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό βράδυ σε όλους. Σταύρο, να ανανώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Παρασκευή πάλι. 10 η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Και να δώσουμε πριν κλείσουμε και πάλι στον κύριο Αντώνη, τον πατέρα μου, τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση και δημόσια. Τα ξεπέρασε και πρώτο Θεός αύριο βγαίνει από το νοσοκομείο, γιατί με ρωτάτε πάρα πολύ, να το πω και δημόσια. Και σας ευχαριστώ όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό, στο ιατρικό και διοικητικό προσωπικό στη Γενική Κλινική, στεράποντες ιατρούς, γιατί βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή δίπλα του. Αύριο επιστρέφει δρυμύτερος. Γερός και δυνατός. Γερός και δυνατός. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Τα λέμε την Παρασκευή.